Εδώ είμαστε με την κυρία Θεοδοσίου και λέγαμε στο break για κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, το κατά πόσο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αυτά που λένε στα παιδιά ως διαπαιδαγώγηση, δηλαδή, ξέρεις, που είναι πράγματα τα οποία εκείνοι τα έχουν από πολύ παλιότερες γενιές και ηλικίες. Πώς μπορούμε εκεί να επέμβουμε ώστε να μην δίνουν στα παιδιά μηνύματα που δεν είναι σαν και αυτά που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Το καλύτερο βέβαια που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε και σε εκείνους όπως και στα παιδιά. Δηλαδή με απλά λόγια, όχι ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουν αλλιώς το κεφάλι τους. Π.χ. ένα παράδειγμα που το συναντώ πολύ συχνά. Για να φάνε οπωσδήποτε τα παιδιά, γιατί είμαστε και στην ελληνική πραγματικότητα και πρέπει τα παιδιά να είναι και θρεμένα. Λοιπόν, μεταξύ αυτών που τους λέμε είναι, τους λένε οι παππούδες, φάε γιατί θα έρθει ο μπαμπούλας. Φάε, θα φωνάξω το γύφτο. Θα έρθει ο αστιφύλακας και διάφορα τέτοια. Έχουμε σαν αποτέλεσμα το παιδί να αποκτά διάφορες φοβίες με τους μπαμπούλες, τους αστιφύλακες, που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι και το μεγεθύνει στο κεφάλι του αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Τέτοια πράγματα είναι, πρέπει οι γονείς να τα εξηγούν στους γονείς τους, ούτως ώστε οι άνθρωποι να τα καταλάβουν και να καταλάβουν το κακό που μπορεί να δημιουργήσουν. Επίσης, πρέπει να βάζουν όρια. Οι γονείς έτσι. Ναι, βέβαια. για να εξακολουθούν να βάζουν και οι παππούδες όρια στα παιδιά. Να μην τα αφήνουν ανεξέλεκτα. Βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία με τους γονείς τους είναι Παναγίες. Όταν είναι με τους παππούδες, μπορεί να σπάνε, τρέλα, να καταστρέφουν, να βρίζουν, να χρησιμοποιούν λέξεις κακές. Να. Γιατί οι παππούδες τα αφήνουν ανεξέλεκτα, γιατί δεν ξέρουν και τον τρόπο να τους βάλουν όρια, να τους κάνουν τι. Να τα χτυπήσουν, να τα βάλουν τιμωρία. Αν συμβεί αυτό, αν δούμε τον παππού ή τη γιαγιά να σηκώνουν χέρι στο παιδί. Δεν πρέπει να γίνεται. Καλά, προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πρέπει οι γονείς να δώσουν κάποιους τρόπους, έστω και μία τιμωρία. Δηλαδή, να στερήσουμε το παιδί κάτι που του αρέσει πάρα πολύ, για να του δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρέπει να κάνει αυτά που το απαγορεύει η μαμά και ο μπαμπάς και κατ' επέκταση ο παππούς και η γιαγιά. Δηλαδή, οι γονείς και οι παππούδες πρέπει να έχουν μία κοινή γραμμή πλεύσεως, εάν θέλουν να μεγαλώνουν σωστά τα παιδάκια που τους εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Και φανταστείτε πόσο πιο πολύπλοκο είναι όταν μπλέκουν και οι γονείς μεταξύ τους των άλλων, τα παιδερικά δηλαδή, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Που έχουν και αυτή άποψη. Έχουν και μια άγνοια λόγω ηλικίας, ίσως παππούδες με σύγχρονα προβλήματα, π.χ. ίντερνετ. Ναι, αυτό ισχύει. Facebook, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο που πολλές φορές έχουμε παππούδες οι οποίοι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, είναι κουρασμένοι, μπορεί να είναι και φιλάσθενοι. Τότε λοιπόν τους είναι πιο εύκολο να βάλουν την τηλεόραση, να αφήσουν τα παιδιά το βίντεο να παίζει για να ασχολούνται. Τους δίνουν και διάφορα σνακ, παγωτά κτλ. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που οι γονείς τα στερούν. Και εκεί πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και βεβαίως θα μου πείτε τι είναι το καλύτερο, γιατί μπαίνει άλλο ένα πρόβλημα. Να είναι τα με παιδιά, τις δαντάδες. Μπράβο. Γιατί δεν είναι εύκολο, οι δαντάδες σαφώς δεν τα αγαπούν. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Όπως και κοστίζουν κιόλα. Και κοστίζουν βεβαίως, όσο θα τα προσέχουν και θα τα αγαπούν οι παππούδες. Αλλά αυτοί οι παππούδες θα πρέπει να συνεργάζονται, γιατί θέλω να πιστεύω ότι μία νταντά, μία babysitter, όταν πάει να δουλέψει, ακούει τους γονείς, γιατί είναι η δουλειά της ακριβώς. Ναι. Ξέρει κάποια πράγματα, ακούει και τι θέλει ο γονιός, γιατί δεν θέλει να χάσει τη δουλειά της. Ναι. Ο παππούς με τη γιαγιά σου λέει, εδώ είσαι και υποχρεωμένος, έτσι, γιατί σου κρατάω το παιδί σου και εσύ πας και δουλεύεις. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των γονιών στους παππούδες, γιατί το έχουμε δει να γίνεται πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες οι παππούδες να κρατάνε τα παιδιά, κουράζονται. Ναι. Έτσι, δεν είναι ξεκούραστοι τους ώστε να τους έχουμε το Σαββατοκύριακο για να βγούμε με τον σύντροφό μας μία βόλτα, για να δούμε τα παιδιά, να κρατήσουν τα παιδάκια, για να πάει το ζευγάρι που πρέπει να πάει ένα Σαββατοκύριακο μόνο του. Γιατί τους κουράζουμε όλη την εβδομάδα. Και είναι πολύ λογικό ότι δυσανασχετούν και εκείνοι, γιατί είναι άνθρωποι. Εν κατακλείδη συνεργάζονται από την εμπειρία σας ο παππούς και η γιαγιά? Δεν συνεργάζονται πολύ εύκολα. Δυστυχώς. Σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν συνεργάζονται. Θεωρούν ότι εκείνοι τα ξέρουν, εκείνοι έχουν μεγαλώσει παιδιά και πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν το δικό τους πρόγραμμα, αν θέλετε. Και το πρόβλημα είναι ότι κάνουν κακό στα παιδάκια. Δηλαδή μπαίνει αυτό το ποιος έχει δίκιο. Ποιος ξέρει καλύτερα. Ποιος ξέρει καλύτερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Πες. Ήθελα να πω, υπάρχουν σεμινάρια που μπορούν να πάνε γιαγιάδες εδώ και δεν να... Δεν γνωρίζω, αλλά είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, γιατί στην Κύπρο υπάρχει και η μαμά μου έχει πάει. Πήγε σε σεμινάριο πώς θα είσαι καλή γιαγιά. Αλήθεια, ναι. Ναι, βεβαίως. Πανά μια πολύ ωραία ιδέα, ναι. Λοιπόν, να γίνουν σεμινάρια για τις γιαγιάδες. Η δική μας γιαγιά στο σπίτι, η μαμά μου δηλαδή, είναι σαν από τα χει ειδικάρι όλα τα σεμινάρια και είναι μια τέλεια γιαγιά, θέλω να το πω, τη στιγμή να το καταθέσω, μανούλα μου γλυκιά, σ' αγαπώ. Μου φαίνεται την καλοπιάνη. Όχι, όχι. Μανούλα μου, καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Όχι, όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίου. Θα ξανασυναντούμε για να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι από ό,τι καταλαβαίνω προς τις γιορτές κοντά. Θα τα πούμε τότε. Να προχωρήσουμε και να σας πω για μια πρωτοποριακή σχολή επιχειρηματικότητας, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χωρίς καθηγητές. Η σχολή αυτή διοργανώθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Think Young και υποστηρίχθηκε από The Coca-Cola Foundation, την Coca-Cola στην Ελλάδα και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μετά τις Βρυξέλλες, το Hong Kong και τη Μαδρίτη, ήρθε στην Ελλάδα η πρωτοποριακή σχολή επιχειρηματικότητας της Think Young, που στόχο είχε να εμπνεύσει 100 νέους να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική πραγματικότητα.